Είναι ωραία αυτή η νέα σελήνη. Μπορώ να πω ότι με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας ενδεχομένως να έχετε μια ωραιότερη επαφή, η οποία είναι σημαντική. Μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα στην καθημερινή σας ζωή. Ένα οικονομικό θέμα, κάτι καθυστερεί στα οικονομικά σας όσο η Αφροδίτη είναι ανάδρομη, όμως ουσιαστικά θα επιληθεί. Θυμηθείτε μόνο ότι όταν ο Άρης στις 17 είπαμε, πάει απέναντι από το ζώδιό σας, τότε θα φανεί αν έχετε κάνει κάποιες υπερβολές εσείς που είστε γεννημένοι πρώτες μέρες. Ενώ στα ζώδια της φωτιάς, λέω, κρυούς, λιοντάρια και τοξότες, μια χαρά, ανοιχτείτε τώρα, αυτές οι 10 μέρες είναι ιδανικές. Όταν όμως περάσει ο Άρης στα ψάρια, τότε εκεί θα δείτε ότι ενδεχομένως να μην είναι τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα νομίζετε εσείς, ειδικά αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, που από τη μια θέλετε να κάνετε πράγματα και από την άλλη θα κάνετε υπερβολές, θα κάνετε ένα λάθος. Υπερβολή απλά μπορεί να είναι, αφήνω το αυτοκίνητο μου στην Ομόνοια και πάνε και μου το παίρνουν. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία παρακούω τον νόμο. Ο Δίας είναι και ο νόμος. Άρα μετά τις 16-17 ευνοεί αυτή η αλλαγή τα περισσότερα. Γαβ. Τι. Όχι. Εκεί λέω να προσέξουμε, γιατί εδώ 16-17. Να προσέξουμε, διότι ο Δίας, ο οποίος τώρα φέρνει πολύ καλά και στα λιοντάρια και στους κρυούς και τα λοιπά, και γενικότερα θα προκύψουν προφανώς πια σε εξήγηση, ας πούμε, γενικών φαινομένων, θα προκύψουν θέματα που έχουν σχέση με το Δία. Είναι τα εκκλησιαστικά, είναι η παιδεία, είναι οι νόμοι, αυτά τα πράγματα όταν βάλετε ο Δίας, τότε δεν φέρει. Προσέχετε λοιπόν εσείς οι Παρθένοι, πολύ καλή η νέα σελήνη, αλλά είστε έτοιμοι να κάνετε υπερβολές προς το παρόν, αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, για τους άλλους θα πούμε. Η ζυγή μας αυτόν τον καιρό, ναι μεν, έχετε εκκρεμότητες, θα μπορούσα να τις πω, συναισθηματικές ή με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες. Όμως η νέα σελήνη αυτή είναι καλή για εσάς για τα οικονομικά και επίσης, όσο δεν χτυπιέται ακόμα, ο Δίας ανοίγει πόρτες σε εσάς που είστε γεννημένοι το Σεπτέμβριο. Η ζυγή λοιπόν του Σεπτεμβρίου τώρα θα δούμε την καθημερινή του ζωή να αλλάζει. Παρά το γεγονός ότι από πέρσι σχεδόν τα Χριστούγεννα από εκεί και πέρα είχατε οικογενειακά θέματα τα οποία δεν έχουν εξαντληθεί, αλλά θα έχετε μία βοήθεια η οποία είναι σημαντική. Άρα λοιπόν από αύριο μεθαύριο, εσείς που είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, μην αφήνετε μέρα να πάει χαμένη. Είναι μια πολύ καλή περίοδος όπου πρόσωπα του περιβάλλοντός σας θα σας βοηθήσουν. Οι Σκορπιοί μας είναι με τη νέα σελήνη τώρα, ασχολείστε πολύ με τα πολύ προσωπικά σας θέματα. Είναι μια πολύ ωραία νέα σελήνη, η οποία κάνει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα. Ποσειδώνας είπαμε ότι είναι και τα θρησκευτικά. Κάντε λοιπόν ένα νέο ξεκίνημα, ειδικά αν είστε γεννημένοι τις 6 του μηνός. Εσείς που είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες και που τον τελευταίο καιρό είχατε θέματα με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες, τώρα αυτά σιγά σιγά καταλαγιάζουν όσο ο ουρανός δεν σας αγγίζει. Προσπαθήστε να επωφεληθείτε και από τις 17 που ο Άρης θα περάσει στα ψάρια για σας, ενδεχομένως να είναι μια εκκίνηση καλή, η οποία όμως θα πρέπει να προσέχετε λίγο τα οικονομικά, τα οποία αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι καλά και μπορείτε αυτή την εβδομάδα όλοι να διεκδικήσετε τα οικονομικά θέματα τα οποία σας αφορούν και είναι πολύ σημαντικά. Φίλοι μου. Οι τοξότες μας, νέα σελήνη τώρα. Όπα. Μόλις λίγο το κουνίζει, φεύγει. Έχουμε το Σπύρο. Λοιπόν, τοξότες μου, η νέα σελήνη γίνεται στο προηγούμενο από σας ζώδιο, εδώ το Σκορπιό. Αυτό σημαίνει ότι ή θα ξεκινήσετε κάτι και δεν θέλετε να το κοινολογήσετε, δεν χρειάζεται ή δεν θέλετε. Γενικά είστε σε μια καλή φάση. Προσέχετε, εσείς των πρώτων ημερών είστε σε μια πάρα πολύ καλή φάση. Τώρα ζητήστε ό,τι θελήσετε. Αν δεν έχετε και μια δύσκολη οπισθοροσκόπιό σας, θα πραγματοποιηθεί. Όμως στις 17, όταν ο Άρης χτυπήσει, όπως το λέμε, αυτό λέμε, χτυπάει το Δία, εκεί για λίγο θα έχετε εμπλοκή. Αν λοιπόν έχετε ένα νομικό, διαδικαστικό θέμα το οποίο σας απασχολεί, μην το κάνετε 16, 17, 18 του μηνός, 19. Αυτό το τετραήμερο θα είναι ιδιαίτερα πιεστικό για σας και αν έχετε κάνει κάτι σημαντικό ή παράνομο,
δεν είναι μόνο τα ταξίδια κτλ. Ο Δίας είναι και ο νόμος που μπορεί να κάνουμε εμείς κάτι παράνομο. Αν έχεις κάνει λοιπόν κάτι παράνομο και είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, τότε αυτό θα βγει στην επιφάνεια, γι' αυτό μην κάνετε υπερβολές. Οι υπόλοιποι είστε καλά, έχετε πολλά μηνύματα, ειδήσεις, τηλεφωνήματα και των τελευταίων ημερών γυρίζει. Θα θέλατε να κάνετε μία αλλαγή κάποτε που δεν την κάνατε, τώρα είναι πιθανό να γίνει. Είτε από τα παιδιά ή τον ερωτικό σύντροφο να έχετε κάποια θέματα ή κάτι απρόσμενο τέλος πάντων, γιατί τον ουρανό δεν μπορείς να τον προβλέψεις. Δεν μπορεί, λες, σε επηρεάζει ο ουρανός. Ναι, τι φέρνει, φέρνει αυτό και αυτό. Ναι, τι από αυτά μπορεί να στα φέρει όλα. Ή μπορεί, κάτι από αυτά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, επωφεληθείτε και από τον Ερμή με μηνύματα, ειδήσεις, τηλεφωνήματα και θα δείτε ίσως παλιούς φίλους, παλιά θέματα που είχαν προκύψει έρχονται στο προσκήνιο, ειδικά για εσάς που είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες. Αναθεωρείτε κάπως τις απόψεις σας πάνω στη συναισθηματική σας ζωή και αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Τι έχουμε τώρα τους Σκορπιούς, η Νέα Σελήνη στο δικό σας. Τον εγώκερο. Ναι, λέω, η νέα σελήνη που γίνεται στο Σκορπιό για τον εγώκερο σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε μία αρχή από φίλους δυνατούς οι οποίοι σας βοηθούν, από συλλογική δουλειά η οποία είναι πολύ πολύ σημαντική και η οποία μπορεί να αποδώσει. Τώρα αυτή η θέση για σας μπορεί να ευνοήσει θέματα που έχουν σχέση με μελέτες, που έχουν σχέση με να ασχοληθείτε με κάτι μόνοι σας ουσιαστικά να κάνετε. Δεν είναι μια ιδανική θέση, όμως τουλάχιστον υποφεληθείτε από αυτή την νέα σελήνη, η οποία είναι σημαντική. Και εσείς των τελευταίων ημερών, προσέχετε, αυτή ο ουρανός που έχει επιστρέψει στον κρυό σημαίνει ότι πάλι θα ηχήσουν έτσι οι καμπάνες το αλλάζω θέματα. Για τους υδροχώους μας αυτή η νέα σελήνη. Γιατί με κοιτάς? Γιατί προσπαθείς όχι μόνο μέσα από τα λόγια μου αλλά από το ύφος που τα λέω να εκμεύσεις κάτι. Λοιπόν, αυτή η νέα σελήνη μιλάει για την επαγγελματική ζωή, την κοινωνική ζωή των υδροχώων. Είναι τετράγωνο και πάλι σημαίνει ότι στα επαγγελματικά σας θέματα θα πρέπει να είστε να δώσετε την προσοχή σας πώς θα βελτιώσετε καλύτερα χωρίς υπερβολές. Η νέα θέση του Δία είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα, εσείς μην αφήσετε για 17, 18, 19 του μηνός ένα οικονομικό θέμα. Γιατί? Γιατί ο Άρης θα έρθει εδώ στα οικονομικά σας και θα χτυπήσει το Δία που σας βοηθάει. Δηλαδή μπορεί να έχετε ακόμα και ένα φίλο που είναι να σας βοηθήσει ή κάποιο και να μην γίνεται. Άρα λοιπόν τώρα που είναι πάρα πολύ καλές αυτές οι μέρες και συναισθηματικά και από όλα, όλη αυτή την εβδομάδα ως εδώ, προσπαθήστε να επωφεληθείτε για τι θέλετε να κάνετε στα επαγγελματικά και νομίζω ότι αυτό θα είναι εύκολο να γίνει. Γενικότερα όμως θα έχετε μια βοήθεια σε συλλογική δουλειά από φίλους και γενικά θα δείτε λίγο τη ζωή σας να αλλάζει. Των τελευταίων ημερών τώρα έχετε, είναι αυτό που σου έλεγα και προχθές, θα είναι ο Άρης εδώ και η Αφροδίτη εδώ, τρίγωνο πάρα πολύ ωραίο. Εσείς λοιπόν των τελευταίων ημερών είτε βλέπετε φίλους από τα παλιά, είτε βλέπετε ανθρώπους από τα παλιά. Πάντως με την ανάδρομη Αφροδίτη ή με την ανάδρομη Αφροδίτη ή επανεξετάζεται μία κατάσταση ή κάποια παλιά κατάσταση έρχεται και αυτό θα παραμείνει για αρκετές μερούλες. Τώρα τα ψαράκια μας, ο Δίας περνάει πλέον εδώ, εσείς τις πρώτες μέρες, φιλιά και στο Θεέ μου, στείλε μήνυμα. Θα κάνετε υπερβολές και προσέχετε τα, ειδικά σε νομικά, διαδικαστικά ή σε χαρτιά, σε έγγραφα, να μην γίνει κάποιο λάθος. Η νέα σελήνη όμως αυτή είναι πάρα πολύ. Τι? Καλή. Καλή. Ναι, πάρα πολύ καλή για τα ψαράκια, όπου τους ανοίγονται νέοι δρόμοι, αρκεί να ξέρετε ποιο δρόμο να διαλέξετε. Είναι πολύ πολύ σημαντικό, είναι θεαματικό. Μπορείτε να αρχίσετε από τώρα να σκέπτεστε, αν είστε σπουδαστές, αν σπουδάζετε έξω, αν έχετε νομικά θέματα, τα πάντα αυτά φαίνεται να παίρνουν καλά και αν σας οφείλουν χρήματα, ζητήστε τα τώρα αυτές τις μέρες. Είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεπτάκι μου. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω να δώσω λίγο το δώρο. Σήμερα Τετάρτη την Παρασκευή.